σφοδρή καταιγίδα και χαλάζει τη νύχτα. Είχαμε στις Πρέσπες με μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες. Πάμε στον Αντώνη Τσολναρά, γιατί έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη. Βασίλη, μόλις λίγα λεπτά χαλαζιού ήταν αρκετά για να προκαλέσουν καταστροφές σε καλλιέργειες, ειδικά στην φασολογική περιοχή της Πρέσπα, στην καλλιέργεια Μήλου, στην Καστοριά, που αυτή την περίοδο οι καλλιεργητές μάλιστα βρίσκονται στο στάδιο της συγκομιδής. Πρέπει να σου πω ότι τα χωριά Μικρολίμνη, Καριές και Λευκόνα σε πλήγησαν περισσότερο από την επέλαση της κακοκαιρίας. Οι δρόμοι άσπρισαν από το χαλάζι, καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα αλλά και πινακίδες, με την πυροσβεστική υπηρεσία να προχωρά μάλιστα στην απομάκρυνση ξεριζωμένων δέντρων από τον δρόμο. Παρόμοια φαινόμενα βέβαια εντοπίστηκαν και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας, ωστόσο η ελάχιστη διάρκεια τους περιόρισε τα ζητήματα. Βασίλη.